Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε για πρώτη φορά για το χθεσινό αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή Τβέρ Βέρ και στο οποίο θεωρείται ότι επέβαινε ο αρχηγός της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Βάγνερ, Γευγένη Πρικόζιν. Ο Πούτιν εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των νεκρών και χαρακτήρισε τον ιδρυτή της Βάγκνερ ταλαντούχο επιχειρηματία. Σε μια προφανή αναφορά στην αποτυχημένη ανταρσία της Βάγνερ τον Ιούνιο, ο Πούτιν πρόσθεσε. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με περίπλοκη μοίρα, ο οποίο έκανε σοβαρά λάθη στη ζωή του, αλλά επίση επεδίωξε να πετύχει τα απαραίτητα αποτελέσματα τόσο για τον εαυτό του, όσο και τη στιγμή που του το ζήτησα για το κοινό σκοπό. Σε τηλεοπτική ομιλία του, ο Ρώσο Πρόεδρο υπογράμισε ότι οι ερευνητέ θα εξετάσουν τι συνέβη, ωστόσο αυτό θα πάρει χρόνο. Παράλληλα, τόνισε ότι ενημερώθηκε για το αεροπορικό δυστύχημα τη Τετάρτη το πρωί τη 5η 24 Οκτώου. Ο ίδιο είχε μάθει, όπω είπε, ότι ο ηγέτη και ιδρυτή τη μισθοφορική οργάνωση Βάγνερ βρισκόταν στη Βόρεια Αφρική. Όπω έγινε γνωστό, μαζί με τον Πρικόζιν στο αεροπλάνο βρισκόταν το δεξί του χέρι ο Ντμίτρι Ουτκιν, καθώ και άλλα πέντε μέλη τη Βάγνερ και τρία μέλη του πληρώματο. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι στο αεροσκάφο επέβαιναν υπάλληλοι τη εταιρεία Βάγνερ. Θα ήθελα να σημειώσω ότι πρόκειται για ανθρώπου που έχουν συμβάλει σημαντικά στο κοινό μα τη καταπολέμηση του νεοναζιστικού καθεστώτο στην Ουκρανία. Το θυμόμαστε και δεν θα το ξεχάσουμε. Συμπλήρωσε ο Πούτιν. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.